Γεια σας παιδιά, νέο βίντεο σήμερα μετά από αρκετό καιρό. Όπως βλέπετε είμαι ο ίδιος, δεν έχω αλλάξει καθόλου. Δεν έγινα ούτε χοντρός ούτε μπακαλιάρος. Είναι για όσα παιδιά με βλέπουν αποκλειστικά και μόνο στο YouTube που δεν έχουν Instagram ή Facebook. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο να μην έχει κάποιος social media. Όλα τα παιδιά από 13 χρονών που ξεκινάει το κοινό μου, αλλά μέχρι και 70. Έμεινα έκπληκτος πρόσφατα που είχα πάει σε έναν αγώνα στην Ελευσίνα, στην IMDb. Με πλησίασαν δύο μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία, κοντά στα 70, ήταν 65 με 70, και μου λένε «Κώστα», μου λέει, «σε βλέπουμε στο YouTube». Οπότε έχω πολύ μεγάλο κοινό, όχι μόνο σε μικρές ηλικίες. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά που με στηρίζετε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το γέμισμα και το άδειασμα πριν από έναν αγώνα σωματικής διάπλασης. Αν χρειάζεται γέμισμα και αν χρειάζεται άδειασμα. Βλέπω παιδιά που διαβάζουν πάρα πολύ ξένα φόρουμ, παρακολουθούν αθλητές στο εξωτερικό, Instagram, YouTube, όλα αυτά τα social media που αναφέρθηκα και προηγουμένως, χωρίς όμως να κοιτάνε σε τι κατάσταση βρίσκεται το σώμα τους. Κάποιος που δεν έχει αδειάσει ακόμα από γλυκογόνο, γιατί αυτό είναι το άδειασμα, είναι από γλυκογόνωση, και δεν έχει καν διώξει το λίπος που ακόμα έχει, που κρατάει λίπος, μου κάνει ένα γέμισμα, δεν ξέρω, λες και είναι παιδί από την Αιθιοπία, από την Κένια, τόσο πολύ. Τι αποτέλεσμα φέρνει αυτό? Ανεβαίνουν στη σκηνή, υδρώνουνε, γίνονται χάλια, δεν μπορούν να αναπνεύσουν από το τόσο φαγητό που έχουν φάει πριν τον αγώνα, η κοιλιά τους πηγαίνει πέρα δόθε, και γενικά αυτή όλη η εικόνα μου θυμίζει σαν μια λιγμένη μανιταρόπιτα. Μην το πω κουραδόπιτα. Κουραδοειδή. Κουραδοειδές. Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Να με διορθώσει ο Μπαμπινιώτης. Και άλλη πάλι, άλλη κατηγορία, είναι φοβούνται να φάνε. Και ανεβαίνουν στη σκηνή άδειοι, φλαταρισμένοι. Αλλά καλύτερα να ανέβεις φλαταρισμένος και να είσαι γραμμωμένος, από το να είσαι ακόμα μη στεγνός και να φορτώσεις φαΐ και να ανέβεις με μια μπάκα έτσι στη σκηνή με το φαγητό και να υδρώνεις, να γίνεσαι χάλι, να στάζουν οι μαφές. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Καταρχήν αυτές τις τροφές που τρώτε πριν τον αγώνα, στο γέμισμα, πατατάκια, πίτσες, παγωτά, ξέρετε γιατί τα τρώτε ή επειδή είδατε κάποιον να το τρώει? Να λέτε, α, αυτός είναι ψαγμένος, για να τρώει παγωτό με γεύση φράουλα και μέσα έχει ξηρούς καρπούς, θα το κάνω κι εγώ. Το οξυνόμηλο πριν τον αγώνα με το αλάτι, πού το είδατε αυτό? Ξέρετε τι κάνει αυτό? Ο λόγος που τρώτε τα πατατάκια, ξέρετε γιατί τρώτε τα πατατάκια? Δεν ξέρετε όλα αυτά, αλλά επειδή το είδατε κάπου, κάποιος σας το είπε, αποφασίστε να το κάνετε. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Πρέπει να έχετε αντικειμενική εικόνα για τον εαυτό σας. Σύμφωνα με την κατάσταση που βρίσκεται το σώμα, κάνετε και τις ανάλογες πράξεις, ανάλογα γεμίσματα, αν τα χρειάζεστε. Αυτά, να κάνουμε και λίγο διαφήμιση στο τέλος, πως είχα εγώ κάποιους αθλητές, 6 άτομα,
οι οποίοι όλοι διακρίθηκαν. Αυτό το Σαββατοκύριακο έπαιξαν IFBB και NAC και μια εβδομάδα ακόμα πιο πριν στο Mr. Crete. Οι αθλητές μου πήραν πρωτιές, κάποιοι βγήκαν δεύτεροι, κάποιοι πήραν τρίτη θέση, κάποιοι βγήκαν τέταρτη. Πάντως όλοι πήραν μετάλλια και πήραν και κύπελα. Με χαροποιεί και αυτό ιδιαίτερα. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram, αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι. Αν θα έχω λίγο χρόνο περισσότερο, σας υπόσχομαι πως θα έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα βίντεο με θέμα φυσικά την σωματική διάπλαση. Καλή συνέχεια.